φίλε θεατές, καλωσορίσατε στο καινούριο τηλεοπτικό παιχνίδι το νησί της αγάπης. Ονομάζομαι Πόπι. Σε αυτό το τηλεοπτικό παιχνίδι 6 νεαροί διαγωνιζόμενοι από την Κύπρο και το εξωτερικό προσπαθούν να βρουν αληθινή αγάπη. Κάθε εβδομάδα προσπαθούν να δημιουργήσουν σχέση μεταξύ τους, αληθινές, και κάθε εβδομάδα φεύγει ένας διαγωνιζόμενος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτος κανόνας. Όχι σματσισμούτσι. Δεύτερος κανόνας. Όχι τάχτηριδι. Το ζευγάρι νικητές στο τέλος της σεζόν κερδίζει 1.000 ευρώ, τα οποία μαζεύουν κάθε εβδομάδα με τα 20 ευρώ που θα τους δίνουμε εάν δεν σπάσουν κανόνες, τα οποία φτιάχνουν 800 ευρώ και από εμάς παίρνουν 200 ευρώ tips. Εκτός από τα 1.000 ευρώ παίρνουν έναν δωρεάν κυπριακό διαβατήριο, μια πανέμορφη βίλα στην όμορφη μας Αγία Νάπα με sea view και 2 δώρα surprise. Πάμε να γνωρίσουμε την πρώτη μας νεαρή, την Britney από την Αγγλία. Hello Britney, please tell us a little bit about yourself, name, age and favorite hobby. Hi everyone, my name is Brittany. I'm 25 years old and I'm from London. I decided to join the Nisi Agapis because I'm looking for true love. I was in a relationship with a Cypriot man from Aradipu, but he broke my heart because he was very jealous, so I had to leave him. But I'm ready to move on now. I work as an Instagram influencer, and right now I'm looking for more followers, for money, and of course the most important thing is love. So I'm hoping to meet a nice Greek man on the Nisi Agapis, treat me like the princess that I truly am. Wow! Thank you, Brittany. Η Brittany είναι 25 ετών από το Λονδίνο και ήρθε στο νησί της αγάπης για να βρει αληθινή αγάπη. Την πλήγωσε ένας αραδιπιώτης και τώρα είναι έτοιμη να μαζέψει ριάλια και να πάρει πολλά follower, αλλά και να βρει έναν καλόν άντρα να τη συντηρά. Ευχαριστούμε, Brittany. Πάμε να δούμε εάν ο επόμενος μας διαγωνιστής είναι έτοιμος να βρει αγάπη. Τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω. Γεια σου Γιωργάκη, καλώς όρισες. Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Γεια σας, ονομάζομαι Γιωργάκης. Είμαι άλλος πως νόουν και ακάς. Είμαι 34 χρονών από τον Γιωπέτρη. Μηνίσκω με τη μαμά μου και τον παπά μου. Δουλεύω ως αρχιτέκτονας, οπότε χτίσα το σπίτι πάνω από τους γονιούς μου σαν αρχιτέκτονα. Γυρεύω μια κοπέλα εδώ μέσα στο νησί της αγάπης, να με συντηρά. Εντάξει, έχω φυσικά τη μάνα μου να μου ψωνίζει, να μου καχαρίζει, να με προσέχει, αλλά αν καιρός μας μεγαλώσαμε πιο, και με τον κοροναίο τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Να βρούμε καμιά καλή γυναίκα. Εντάξει, αυτά το χόμπι μου να μπουν. Εντάξει, το τσινί. Το ψάρεμα. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιωργάκη. Σας παρακαλώ να με φωνάζετε φτιακά. Απολογούμε. Ναι. Ευχαριστώ φτιακά. Ναι. Πάμε να δούμε αν η επόμενη διαγωνιζόμενη είναι έτοιμη να εξερευνήσει τα νερά της αγάπης. Baby shark, mommy shark,
Καλώς όρισες, Σταυρούλα! Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Γεια σας, ονομάζομαι Σταυρούλα. Είμαι 36 ετών από την πανέμορφη Πάφο. Είμαι αισθητικός, έχω 3 παιδιά, είμαι χωρισμένη. Single, are ready to mingle. Και ήρθα εδώ στο νησί της Αγάπης για να βρω αυτό που γυρεύουν όλοι. Την αγάπη και κάποιον να μου προσεχεί τα παιδιά. Ωραία, I'm joke, I'm joke. Κόμπι μου είναι το bingo και το κρασί με τις σκορούες. Thank you. Είχα κάποτε μια αγάπη. Γεια σου Θεοδόση, πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Γεια σας. Ονομάζομαι Θεοδόσης, αλλά όλοι φωνάζουν με Θεό. Είμαι 27 ετών που την αναδείφθη στη Λάρνακα. Δουλεύω στον αερολιμένα Λάρνακος. Τώρα είμαι στο νησί της Αγάπης για να βρω αγάπη. Ήμουν σε μια σχέση με μια Εγγλεζουά. Γνώρισα την, μίλησε μαζί μου μέσα στο lockdown, αλλά χωρίσαμε. Δεν ήξερα ποιο λόγο με χωρίσε, αλλά πληγώθηκα πάρα πολλά. Oh. Αλλά είμαι έτοιμος να προχωρήσω, να έβρω μια καλή κορούα να παντρευτώ. Και στον ελεύθερο μου χρόνο, αρέσκει μου να παίζω FIFA. Wow! Ευχαριστούμε πολύ Θεό και εμείς ελπίζουμε να βρεις αυτό που γυρεύεις. Πάμε να δούμε την επόμενη διαγωνιστρία. Ας καλωσορίσουμε την επόμενη μας νεαρή, τη Μαργό. Γεια σου Μαργό, πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Hello, my name is Μαργό, I am 26 years old from Nicosia. Μαργό μου, μιλάμε ελληνικά αν μπορούμε, σε παρακαλώ. Αν δεν ήξερες ελληνικά τότε ok, αλλά κοστίζει παραπάνω να τα μεταφράζουμε, εντάξει, thank you. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Αφού μιλώ τα αγγλικά άπτεστα, σπουδάσα στο Πέρμιχα. Wow. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει πρόβλημα. Hello, ονομάζομαι Μαργό. Είμαι 26 χρονών από την Λευκοσία. Σπουδάσα accounting and finance στην Αγγλία, στο Πέρμιχα. Ήρθα στο νησί της Αγάπης για να έβρω εκείνον που γυρεύουμε όλοι, την αγάπη. Επίσης ταξίδεψα πολλά. Ναι, τέλεια! Πού? Αγγλία, hello. Επίσης Ελλάδα που μητσά με το σχολείο. Και φέτος πήγαμε πρωταρά με τις σκορούες, διότι με το lockdown δεν ήθελα να ταξιδέψω. Οπότε ναι, ταξίδεψα και είδα πολλά πράγματα. Επίσης, τα χόμπι μου είναι η γυμναστική, το γυμναστήριο και η ταινία Titanic. Τέλεια! Ναι. Ευχαριστούμε Μαργό. Ας πάμε στον επόμενο διαγωνιστή. Και πάμε να δούμε τον τελευταίο διαγωνιστή, ο οποίος ονομάζεται Πανίκος. Συνέχισε, Πανίκος. Ναι, γεια σας. Ονομάζομαι Πανίκος. Είμαι 24 χρονών, που την όμορφη λεμετσό. Δουλεύω στη Forex. Και ήρθα για να κάνω σχέση. Και τα χόμπι μου είναι η μουσική house, αρέσκει μου να ακούω τη μουσική τη house και υποστηρίζω την Ομόνια, Ομόνια Αιώνια. Εμπρός. Αυτά. Και γιατί ήρθες εδώ, Πανίκο μου, για να βρεις την αληθινή αγάπη? Ναι, Ταχά, να βρω αγάπη, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Σου ευχόμαστε να βρεις αυτό που γυρεύεις. Ευχαριστώ.
Και έτσι φτάσαμε στο τέλος των γνωριμιών. Ποιοι θα προχωρήσουν να κάνουν σχέσεις και ποιοι θα φύγουν, θα μάθουμε περισσότερα στο επόμενο επεισόδιο. Με χορηγό, την πατάτο παραγωγή Πούλος. Φρέσκες πατάτες καθημερινά. Αυτό ήταν το νησί της αγάπης.